δεν μετήχα προσωπικά και ιδιωτικά. Μετήχα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να δώσω ένα δείγμα ενότητας, ευγένειας, συσπήρωσης και συστράτευσης. Επιτελώ καθήκον και στο πλαίσιο του καθήκοντος αυτού ενεργώ, εξαντλώντας τα περιθώρια της δικής μου αντοχής και ανοχής. Το 1993-96 η τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη προσαρμογή που κορυφώθηκε με την κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη το 2000, που πέτυχε την ένταξη στην ΟΝΕ, στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αρχίσαμε οργανωμένα την αναζήτηση μιας μετα-ΟΝΕ εθνικής στρατηγικής, με μεγάλους συμβολικούς στόχους όπως η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας του 2004, το νέο πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας. Δυστυχώς, πολύ γρήγορα ήρθε η δεύτερη επώδυνη αγκύλη. 2004-2009 οδηγηθήκαμε ως χώρα στην απώλεια του δημοσιονομικού, του μακροοικονομικού ελέγχου. Ζήσαμε το 2009 το σοκ της κρίσης που ήταν εμφανής σε όλο τον κόσμο από το 2007, που κάποιοι νόμιζαν ότι δεν αφορά την Ελλάδα, η οποία είναι δήθεν όαση μέσα στον κόσμο και μέσα στην Ευρώπη. Και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τραγικά διλήμματα, με την ανάγκη προστασίας του τόπου υπό συνθήκες οι οποίες είναι ηθικά, συναισθηματικά ανυπόφορες, αλλά είναι. Η ιστορική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ είναι αναμφίβολα ο ριζοσπαστισμός. Γεια σας. Ακούτε τα μικρομέγαλα νέα. Καλημέρα σε όσους μπορούν και εξακολουθούν και αντιστέκονται.